Εμείς έχουμε μαζί μας βέβαια τον Μπάρι Τσελεπίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει και την πρόταση της ημέρας. Πάρη. Κώστα μου, πολύ καλησπέρα. Τι κάνεις? Πάρη, τι γίνεται? Είναι δυνατόν? Χαθήκαμε, Κώστα μου, χαθήκαμε. Ναι, Πάρη, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Έλα να ξαναμπούμε λίγο σε μου της μεταξύ μας χημίας. 100%. Καταρχήν, ναι. Καταρχήν, όσον αφορά την πρόταση της ημέρας, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο παρά με το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς ή προτελευταίο θα φανεί. Ναι, ανάλογα σωστά με το τι θα γίνει στο Λάρισα Προμηθέας, έτσι, για να μην βιαζόμαστε. Αν και η λαθάνουσα γλώσσα πολλές φορές λέει την αλήθεια, όπως λέμε και μεταξύ μας. Έτσι, να πούμε ότι έχει Λάρισα Προμηθέας σήμερα το απογευματάκι. Ναι. Εχθές δυστυχώς στο τέλος η παρέα του Mike James δεν μας έκανε το χατήρι και έτσι ακριβώς με τρεις πόντους το είχαμε δώσει στο μείον 3,5. Το είδα, το είδα, απίστευτο, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν. Πώς πήγε έτσι στο τέλος? 3,5. Από 3,5 βγήκε 3 πάλι αυτός ο Μπούκρε, φίλε. Αυτός ο Μπούκρε, φίλε, ενώ το άλλαξε, το είχε στους 2,5 και το πήγε στους 3,5 ο μάγος. Πω, από το μάγο και έπεσε ακριβώς μέσα, δεν γίνονται αυτά. Ο Φρανσουά Μπούκ. Ο Φρανσουά Μπούκ είναι δυνατόν. Ναι. Τέλος των πάντων. Γι' αυτό και εγώ δεν θα ασχοληθώ σήμερα με σημείο. Τουλάχιστον τώρα, εκτός αν μου έρθει μια πλασιά μέχρι το απόγευμα. Ναι, ναι. Γιατί δεν βλέπω και κανένα άλλο παιχνίδι να μου κάνει κλικ. Έτσι. Λάρισα Προμηθέας Πατρών, double ο Κρουμπάλη στο 2,55. Ο Κρουμπάλη που είχε βγάλει εισιτήρια για να πάει σε ένα γάμο για αύριο. Τελικά παραμένει και παίζει σε αυτό το παιχνίδι και μαθαίνω ότι θα κάνει όργια. Ποιος τον και μήπως προλάβει και το γάμο αύριο. Έλατε. Βέβαια να πούμε ότι ο Προμηθέας θα παίξει χωρίς το Ρέι, ο οποίος έμεινε στην Πάτρα. Στην αποστολή βρίσκεται ο Χαντ για το Μάκη Γιατρά που τον είχε αφήσει εκτός αποστολής στο τρίτο παιχνίδι που το κέρδισε με αυτή την ανατροπή στο τέλος ο Προμηθέας. Θα παίξει ο Καράμπελας κανονικά για την Λάρισα. Και υπάρχει ένα ερωτηματικό όσον αφορά για το τι με λιγενές και τα αν θα αγωνιστούν ο Ζάρας και ο Μούντι για τους Θεσσαλούς και το Φώτη Τακιανό. Θα το μάθω αυτό πάντως, κάνω ρεπόρτ τη στιγμή αυτή, έτσι, για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στη Θεσσαλία, όπου μετά από αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι θα ξανανοίξει τις πόρτες της το 24-25, δηλαδή το 25-26 το Σαββατοκύριακο, για να πάει ο κύριος του οποίου πάω να πάρω μια ματιά ξανά, έτσι, εξ αποστάσεως και από κοντά, ο David Ingram, ναι, και ναι, εν συνεχεία στις 30 του μήνα για την εθνική μας ομάδα, για το παιχνίδι με τη Μεγάλη Βρετανία. Θα ανοίξει ξανά τις πόρτες στο κλειστό της Νεάπολης. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι η εθνική μας θα πάει να παίξει μετά τη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Εκεί θα είμαι. Και αυτή θα... καλά ρε Κώστα, είναι δυνατόν να λείπουμε. 100%. Καταρχήν θα βάλουμε σαν basketplus.gr ένα mini bus. Τι πιστεύεις, δεν το γεμίζουμε? Εύκολα. Δεν το γεμίζουμε εμείς? Εύκολα. Μόνο οι πελαργοί και εμείς θα το γεμίσουμε. Εύκολα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να πούμε λοιπόν ότι η Γερμανία, η Ισπανία τελείωσε, η Γαλλία συνεχίζεται, η Ελλάδα συνεχίζεται, και σιγά σιγά θα μπουν στο ρυθμό και οι εθνικές μας ομάδες. Μάλιστα. Αρκετή ζεστή, φαντάζομαι, και στη Θεσσαλονίκη μας φουλ, έτσι. Άκουσες τι είπε ο Λιόλιος, ο κύριος Λιόλιος? Τι να πρωτοποιεί, πραγματικά. Είπε ότι πέφτουν οι ομάδες πάλι, ότι κακώς ακυρώθηκε, ναι, η Επιτροπή Αδειοδότησης και ότι θα ξανανεβούν με wild card εάν ρυθμίσουν, ναι, τις οφειλές τους. Ωραία, δηλαδή ακυρώνει την Επιτροπή, δηλαδή ακυρώνει τον Εσάκε. Ο Εσάκε ακύρωσε την Επιτροπή και τώρα ακυρώνει τον Εσάκε. Άρα ακυρώνονται. Ακυρώνονται όλοι, Εσάκη, ναι. Και επίσης είπε ότι θα κάνει μήνυση στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για συκοφαντική δυσφήμιση και ότι περιμένει ακόμη τα στοιχεία της ΑΕΚ για τις καταγγελίες που έκανε η ΑΕΚ, είπε στην ΕΟΚ τα περιμένουμε. Η ΑΕΚ εντωμεταξύ σήμερα πήγε στον εισαγγελέα. Πήγε ένα φάκελο. Για τις καταγγελίες μέσα των ανακοινώσεων, θες να πει, ναι, ναι, και μόνο. Σωστά. Μέσα των ανακοινώσεων. Αυτό που λέγαμε ότι θα έπρεπε η ΑΕΚ να κάνει κανονικά και η ΚΑΕΑ και μια συνέντευξη τύπου. Και να μιλήσει και να πει ξεκάθαρα. Είπαν θα κάνουμε. Να δούμε. Πάντως επίσης μαθαίνω, Κώστα μου. Ναι. Έτσι. Εκτός και αν το έχεις πει και μου έχει διαφύγει, ότι υπήρξε προημερών και συγκεκριμένα την Παρασκευή η επικοινωνία μεταξύ του Πατρίκου Μνηνού και του Λευτέρη Αρβανίτη όσον αφορά τη συμμετοχή του Άρη στην Ευρώπη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ναι, ναι. Ο Πατρίκου Μνηνός πρότεινε στο Λευτέρη Αρβανίτη ο Άρης να παίξει στα προκριματικά του Champions League. Στα προκριματικά του Champions League, και η απάντηση του Λευτέρη Αρβανίτη είναι ότι ο Άρης παίζει μόνο απευθείας στους ομίλους. Έτσι ρε φίλε, έτσι. Εκεί όπου επιθυμεί να παίξει απευθείας, αν τυχόν αρνηθούν οι ομάδες που τερμάτισαν από πάνω του, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και το πάτημα ότι αγωνίστηκε στο Champions League στις 4 από τις 5 μέχρι στιγμής διοργανώσεις του.
Έτσι, αλλά έχω την αίσθηση ότι η είδηση που δίνουμε είναι ότι ο Λευτέρης Αρβανίτης είπε στον Πατρίκο Μινώ ότι ο Άρης παίζει μόνο στους ομίλους, δεν κάνουμε ομάδα για να παίξουμε στα προκριματικά. Και πλέον απομένει να φανεί ποια θα είναι η απόφαση της FIBA μέσα στις επόμενες μέρες, όπως η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε ότι τάδε ομάδες θα παίξουν στην Ευρωλίγκα, οι τάδε ομάδες θα παίξουν στο EuroCup, δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός από την Ελλάδα, ο Προμηθέας από την Ελλάδα στην Ευρωλίγκα και στο EuroCup αντίστοιχα, και γι' αυτό δεν αγχώνει το Προμηθέας, σου λέει έχω ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά. Να δούμε αν ανακοινώσει η FIBA τον Άρη απευθείας στους ομίλους του Champions League για την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεις, Πάρη, και με αυτή σε αποχαιρετούμε, γιατί πρέπει να πάμε και σε δελτίο ειδήσεων και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Καλό απόγευμα, Κώστα μου. Πάμε γερά με κρουμπάλι λοιπόν για WW σε απόδοση 2.55. Επαναλαμβάνω την πρόταση της ημέρας. Να σε καλά, Πάρη, ευχαριστούμε πολύ.